Άδειοι δρόμοι και κλειστά καφενεία στον κεφαλά από κορώνου στα Χανιά. Οι κάτοικοι του μικρού χωριού έχουν βυθιστεί στο πένθος από τον τραγικό θάνατο ενός 62χρονου συγχωριανού τους, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε ενώ είχε πάει το πρωί για κυνήγι. Οι άνθρωποι εδώ πίνανε καφέ το πρωί, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, γιατί τον ξέρανε, φίλοι, χωριανοί, έχουν συγκλονιστεί όλοι. Από ό,τι βλέπετε δεν κινείται άνθρωπος, είναι πολύ τραγικό αυτό που συνέβη. Όλο το χωριό έχει βυθιστεί στο πένθος, γιατί πριν λίγες μέρες σκοτώθηκε άλλος ένας άνθρωπος σε τροχαίο στο Καλάμι. Είναι συγκλονισμένοι όλοι οι άνθρωποι. Ο άτυχος κυνηγός από τον Κεφαλά νωρίς το πρωί πήγε για κυνήγι σε ορεινή περιοχή στο Δράπανο, ένα γειτονικό χωριό. Κάτω από διευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, αυτοπυροβολήθηκε με το όπλο του στο μυρό. Ο 62χρονος άνδρας ειδοποίησε με το κινητό του συγγενικά του πρόσωπα και αυτοί με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αρχές. Περί ώρα 8 και 25 το πρωί ειδοποιηθήκαμε για συμβάν στο Δράπανο από κορώνου για μεταφορά τραυματία σε δύσβατη περιοχή. Αμέσως μεταβήκαμε στην περιοχή δύο οχήματα με 5 άντρες. Μεταβήκαμε στο σημείο που ήταν ο τραυματίας. Τον βάλαμε σε διασωστικό φορείο με τη βοήθεια κάποιων πολιτών που βρισκόταν στην περιοχή και με ένα από τα ασθενοφόρο. Τον μεταφέραμε στο δρόμο και τον βάλαμε στο... τον επρελάβε τα ασθενοφόρο. Κατά τη μεταφορά σε τι κατάσταση ήταν ο τραυματίας? Πηγαίνοντας στο σημείο είχε τις αισθήσεις του, είχε αιμορραγία. Και μέχρι και που τον πήγαμε στο δρόμο, στο ασθενοφόρο, είχε τις αισθήσεις του. Ο άτυχος 62χρονος δεν τα κατάφερε όμως να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνό στην πρώτη κυνηγετική ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσων, της οποίας ήταν μέλος. Εμείς εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένεια του θύματος. Τώρα το συγκεκριμένο θύμα δεν ήταν καινούριος κυνηγός, ήταν έμπειρος, ήταν παλιός, ήταν περίπου στα 60 χρόνων. Το τραγικό περιστατικό με το θάνατο του 62χρονου κυνηγού επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της στήρησης των μέτρων ασφαλείας και της σωστής χρήσης των κυνηγετικών όπλων. Δυστυχώς τα όπλα δεν είναι παιχνίδια και δεν έχουν και φίλους, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Το όπλο πρέπει πάντα να μεταφέρεται στη μετακίνησή μας σε θήκη, όταν θα βγαίνει στη θήκη και όταν θα μπαίνει περισσότερο να ελέγχεται ότι έχει αδειάσει. Γεμίζεται, απογεμίζεται και πάντα η φορά του όπλου πρέπει να είναι προς τα κάτω ή προς τα πάνω, ως επιτοπλίστων προς τα πάνω. Γιατί το προς τα κάτω δεν είναι πάντα η ασφάλεια. Το προς τα πάνω είναι θεός, αέρας, δεν υπάρχει. Στη δύσβατη περιοχή το πιο σωστό είναι να αδειάζεται το όπλο, τουλάχιστον από τη θαλάμη του. Να μην μπορεί δηλαδή να κάνει οτιδήποτε, να είναι απλά ένα όπλο άδειο. Αυτό είναι το πιο σωστό. Γιατί και εμείς μπορεί να πέσουμε, το όπλο μας φεύγει από τα χέρια, μπορεί να πυροδοτήσει για κάποιο λόγο, αν και δύσκολο, αλλά τίποτα δεν είναι δύσκολο. Όλα γίνονται. Να επιστήσουμε την προσοχή σε όλους τους κυνηγούς, να προσέχουν και ειδικότερα όταν έχουν γεμάτα τα όπλα, να είναι πάντα παρέα, να μην είναι κατά μόνας, ας πούμε, το κυνήγι, προκειμένου, ας πούμε, σε ένα ατυχές περιστατικό να μπορέσει να, πούμε, να κληθεί η βοήθεια και να προλάβουμε κάποια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μια στιγμή απροσεξία στη χρήση του όπλου μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για τη ζωή του κατόχου του.